Τι θα λέγατε τώρα να κάνουμε ένα ταξιδάκι από την γραφική παραλία της Ψαρομούρας εδώ στην Αγία Πελαγία στην Κρήτη, να πάμε μέχρι το νησί της Λίμνου και να δούμε εκεί μία ξεχωριστή ποικιλία κρασιών. Ή μάλλον καλύτερα μία εταιρεία η οποία ασχολείται με αυτή την ξεχωριστή ποικιλία κρασιών. Μιλάμε φυσικά για τα κρασιά Λίμνος Organic Wines. Κρασιά τα οποία έχουν αρχίσει να κατακτούν όχι μόνο την αγορά της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Στην υγεία μας λοιπόν! Ως άνθρωπος πίνω, διασκεδάζω. Όπα, πίνω, διασκεδάζω. Σήμερα σας πάμε ένα ταξιδάκι μέχρι τη Λίμνο. Το πανέμορφο αυτό νησί από την αρχαιότητα είναι γνωστό για τους αμπελώνες του και για τα κρασιά του. Μάλιστα λεγόταν η Αμπελόεσα. Σήμερα λοιπόν η Λίμνος έχει μπει δυναμικά στην αγορά του κρασιού. Με πολλά διαφορετικά κρασιά, με πολύ καλό μάρκετινγκ, έχουν αγαπηθεί πολύ τα κρασιά και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σήμερα βρισκόμαστε στο υποκατάστημα βιολογικών κρασιών Λίμνου, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, και έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Τσιβόλα, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο παραπάνω πράγματα και θα μας μοιήσει στον κόσμο του λιμνιώτικου κρασιού. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Τσιβόλα. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχοληθεί με το κρασί της Λίμνου και εσείς προσωπικά ως είναι ο παραγωγός, έτσι δεν είναι? Εμείς είμαστε εδώ τώρα στο υποκατάστημα των βιολογικών κρασιών της Λίμνου, το οποίο έχουμε ανοίξει στη Λαμπρινή στην Αθήνα, κοντά στην πλατεία, για να μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί κρασιά της Λίμνου δικιά μας παραγωγής, κατευθείαν από τον παραγωγό, να τα πάρει σε προσιτές τιμές, να έρθει εδώ να τα γευτεί, να τα δοκιμάσει και έτσι να δει τι μπορούμε να προσφέρουμε όσον αφορά στον χώρο του κρασιού. Εμείς, η εταιρεία μας λέγεται Λίμνος Organic Wines, βασικά δηλαδή στα ελληνικά βιολογικά κρασιά Λίμνου. Έχουμε προχωρήσει δηλαδή ένα βήμα παραπάνω. Τις ποικιλίες της Λίμνου, τις οποίες είναι μοναδικές και καλλιεργούνται μόνο στο νησί της Λίμνου, προσπαθούμε και καταφέραμε να τις καλλιεργήσουμε και σε βιολογικό επίπεδο. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, ότι είναι στα φύλλα, απαλλαγμένα από χημικά λιπάσματα, ορμόνες, τροποποιημένες γενετικά ουσίες, έτσι ώστε το σταφύλι να έχει καθαρά τη γεύση του αρχαίου προϊόν που είχαμε στο παρελθόν, ώστε ο άλλος να πίνει χυμό σταφύλιο, να πίνει ένα κρασί από χυμό σταφυλιού. Τι είδη σταφυλιού υπάρχουν στη Λίμνο? Στη Λίμνο καλλιεργείται βασικά το μοσχάτο Αλεξανδρίας, το οποίο θεωρείται ο βασιλιάς της λευκής ποικιλίας. Είναι ένα ιδιαίτερο κρασί, το οποίο είναι φρουτώδες, αρωματικό, ιδιαίτερο, συνοδεύει πάρα πολύ ωραία και τρόφιμα και φαγητά και γενικά είναι και πίνεται και στο απεριτίφ. Εμείς καλλιεργούμε βέβαια και διάφορες άλλες ποικιλίες όπως μερλό, ασύρτικο, καπερνέ, αλλά βασική μας προϋπόθεση είναι να αναδείξουμε την ντόπια ποικιλία, το μοσχάτο Αλεξανδρίας. Σήμερα λοιπόν εμείς εδώ ποια κρασιά μπορούμε να βρούμε? Εμείς εδώ στο υποκατάστημά μας έχουμε μια γκάμα από πάρα πολλά κρασιά, τα οποία ξεκινάνε ας πούμε από λευκά κρασιά, τα οποία είναι από ελαφριά κρασιά, τα οποία είναι πρώιμα καλλιεργημένα, όπως εδώ ο πρώιμος, το ταξίδι στη Λίμνο, το οποίο είναι ένα κλασικό μοσχάτο Αλεξανδρίας. Αυτό ο πρώιμος πώς θα μπορούσαμε να το συνοδεύσουμε, ας πούμε, μέσα? Αυτό σαν ο πρώιμος είναι ένας πρώιμος τριγητός, δηλαδή ένα άγουρο σταφύλι. Τριγάμε πρώιμα, το οποίο είναι χαμηλόβαθμο κρασί. Και έχει μια όξη. Έχει, είναι εύγευστο, με υψηλές οξύτητες, ωραία αρώματα, αλλά έχει πολύ χαμηλά ζάχαρα, δηλαδή μπορεί να το πιούν και οι κοπέλες οι οποίες κάνουν δίαιτα και δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν θερμίδες. Είναι ξηρό. Είναι δηλαδή ξηρό, φρουτώδες αρωματικό κρασί. Αυτό εδώ είναι ένα κόκκινο κρασί, το οποίο λέγεται Ηφαιστεία. Τα αμπέλια βασικά είναι κάτω από την αρχαία Ηφαιστεία, γιατί όπως ξέρουμε το νησί της Λίμνου είναι το νησί του Ηφαίστου, το οποίο καλλιεργούμε εκεί πέρα καπερνέ βιολογικά και το προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτή την ποικιλία στο ελληνικό έδαφος με την τοπική μας ποικιλία, το καλαμπάκι της Λίμνου. Αυτά είναι τα φημισμένα γλυκά κρασιά της Λίμνου, μάλιστα. Το μοσχάτο Λίμνου, τα γλυκά τα κρασιά. Για το οποίο έχετε πάρει και πολλά βραβεία, αυτό, από ό,τι ξέρω. Ναι. Αυτά παίρνουν συνέχεια βραβεία, είναι βραβευμένα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν πάρει διεθνή μετάλλια. Είναι ιδιαίτερα κρασιά, τα οποία είναι γλυκό κρασί και λικεροειδές κατάσταση, έτσι να το πούμε, να το καταλάβει ο κόσμος. Πίνονται ως απεριτίφ, επίσης συνοδεύουν γλυκά, φρούτα, ξηρούς καρπούς κτλ.
Και είναι και ένα οικονομικά σχετικά κρασί. Ναι. Έτσι. Τα δικά μας τα κρασιά βασικά, επειδή είμαστε εδώ και τα προσφέρουμε σε τιμές παραγωγού, έρχονται σε πολύ χαμηλές τιμές, διότι τα παίρνει ο άλλος από πρώτο χέρι, όπως καταλαβαίνετε, οπότε παίρνει την τιμή του παραγωγού. Αυτό που μπορούμε επίσης να κάνουμε, από ό,τι είδα και μέσα στο υποκατάστημά σας, είναι να κάνουμε πολύ ωραίες συσκευασίες για δώρο. Βεβαίως. Λιμιώτικα κρασιά. Ναι. Πολλοί κόσμος έρχεται εδώ πέρα και μας ζητάει να κάνουμε δώρα όσον αφορά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τη Λίμνο τα καλοκαίρια και τους αρέσει πάρα πολύ το νησί, αλλά και κυρίως ντόπιοι κάτοικοι οι οποίοι έχουν μείνει εδώ στην Αθήνα για πάρα πολλά χρόνια και άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό και μας ζητάνε να κάνουμε ιδιαίτερες συσκευασίες δώρου για να μπορέσουν να τις στείλουν κάπου, να διαφημίσουν και εμάς και το κρασί τους, ας πούμε, όσον αφορά το κρασί της Λίμνου. Έχω εντυπωσιαστεί με το μπουκάλι αυτό, με την ετικέτα. Πάρα πολύ, με την ετικέτα του, ο Θώας. Ναι, οι ετικέτες, ο Θώας, κατά τη μυθολογία, ο Διόνυσος, ο θεός του Σταφυλιού, είχε τρεις γιους, τον Θώα, τον Ινοπίωνα και τον Στάφυλο. Ο Θώας ήταν ο βασιλιάς, πρώτος βασιλιάς της Λίμνου, γιατί και αγάπησε τόσο πολύ τους κατοίκους της Λίμνου και τους δίδαξε την αμπελουργία. Λοιπόν, ο Θώας, γι' αυτό ονομάσαμε προς τιμήν του αυτού του κρασί, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο κρασί, όπως ήταν η γεύση στην αρχαιότητα. Είναι ένα ερυθρό κρασί, το οποίο κόκκινο, που έχει γλυκιά επίγευση. Αυτό έχει ιδιαίτερες αναφορές και στον Όμηρο και στους δειπνοσοφιστές, αν κάποιος ψάξει μέσα στο ίντερνετ και διαβάσει για δειπνοσοφιστές, οι οποίοι ήταν υποτίθεται οι αρχαίοι άνθρωποι που προτείναν διάφορες γεύσεις. Και είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν που πρέπει να το δοκιμάσουμε για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, είναι καμία σχέση με τα άλλα προϊόντα. Μάλιστα. Δηλαδή, μας αναδεικνύει τις γεύσεις της Λίμνου. Τέλος, το νησί της Λίμνου έχει βραβευτεί πολλές φορές. Μάλλον, το κρασί της Λίμνου έχει βραβευτεί πολλές φορές στο εξωτερικό και έχει αναγνωριστεί η αξία του και εντός Ελλάδας, βέβαια, αλλά και εκτός. Έτσι, ναι, δεν είναι? Γιατί είναι ιδιαίτερο και μοναδικό. Και ναι, εσείς ως εταιρεία έχετε πάρει. Κάποια διάκριση. Έχουμε πάρει 15 διεθνή χρυσά μετάλλια. Πάμε σε διάφορους διαγωνισμούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προσπαθούμε να τους δείξουμε και τα κρασιά μας, να τα γευτούν. Από όπου έχουμε πάει, έχουμε πάρει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, κριτικές και μετάλλια. Ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ το λιμιώτικο κρασί, του αρέσει. Και του αρέσει γιατί όχι μόνο είναι ένα κρασί ποιοτικά καλό, αλλά έχει και μια ιδιαίτερη γεύση που ειδικά σε εμάς τους ανθρώπους της Μεσογείου γενικότερα, που μας αρέσει η θάλασσα, το φως και ο ήλιος, ανταποκρίνεται στις γεύσεις μας και μας ευχαριστεί ιδιαίτερα.